Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο στο Cross, στο κανάλι CrossZone Nafpaktos που έχουμε θέμα προπόνηση στο σπίτι ή σε εξωτερικό χώρο με ελάχιστο καθόλου εξοπλισμό. Στο σημερινό πρόγραμμα ξεκινάμε με το ζέσταμα. 3 λεπτά άμπρα, εξής ασκήσεις. 20 mountain climbers. 1, 2, 3, 4, 5. Τελώνω την 20η επανάληψη, κάνω 20 δεύτερα plank hold. Στην υψηλή θέση κατά προτίμηση. Μπορούμε και χαμηλά. Και 10 quarter squat, δηλαδή 1 τέταρτο καθίσματος. Δεν θα κατέβω σε βαθύ κάθισμα, 1 τέταρτο ξανά πάλι πάνω. Επαναλαμβάνω για 3 λεπτά τις 3 αυτές ασκήσεις. Στη συνέχεια θα κάνουμε 2 γύρους από 20 death march. Το ένα πόδι προβάλλεται μπροστά, τεντωμένο με ψηλά λίγο τη μύτη. Κάνω μια διατατική κίνηση, μετά το άλλο. Και πηγαίνω με μια βάδιση προς τα μπροστά. Όσο πιο κάτω πάω, τόσο πιο καλά. Διατείνω το πίσω μέρος. Μπορώ δηλαδή να περάσω και κάτω από το πόδι. Και 10 pause air squat. Κατεβαίνω με έλεγχο. Μένω 1, 2, 3, ξανασηκώνουμε. 1, 2, 3, ξανασηκώνουμε. 2 γύρους από αυτά. Προχωράμε στο conditioning για σήμερα. Έχουμε διαρρηματικό πρόγραμμα κάθε 3 λεπτά για 10 γύρους. Σε περίπτωση που το αντικείμενο που θα χρησιμοποιούμε θα είναι σχετικά ελαφρύ και πηγαίνουμε πάρα πολύ γρήγορα στο πρόγραμμα, μπορούμε να το κάνουμε και κάθε 2 λεπτά ή κάθε 2,5. Ανάλογα το χρόνο που θα μας βγει να είναι περίπου στα μισά. Τι ασκήσεις λοιπόν έχουμε να κάνουμε σε κάθε 3 λεπτό? Έχουμε να κάνουμε 10 power clean, 10 front squat και 10 burpee over bar. Ξεκινάμε να εξηγήσουμε αν έχουμε την μπάρα. Τι θα κάνουμε. Με την μπάρα μας ξεκινάμε. 10 power clean. 10 front squat και μετά 10 burpees πάνω από την μπάρα. Τελειώνουμε 10-10-10, ξεκούρασε και το υπόλοιπο του τριλέπτου. Αν είπαμε βγαίνει πάρα πολύ γρήγορα επειδή έχω σχέδι μπάρα ή ένα σκοπόξυλο, τότε θα κάνω λιγότερο χρόνο, κάθε 2 λεπτά ή κάθε 2,5. Σε περίπτωση που έχουμε κέτερ. Αν είχαμε 2 κέτερ, εκτελούμε με τον ίδιο τρόπο. Θα κάνουμε αιώρηση, θα φέρουμε εδώ και τα power clean και front squat από τη θέση front rack. Αν έχουμε ένα, θα σπάσουμε στη μέση 5 κλινάκια με το ένα χέρι και 5 squat. Και στη συνέχεια, squat όπως είπαμε. Και μετά θα αλλάξω χέρι να κάνω με το άλλο χέρι πάλι 5-5. Αντίστοιχα για τις 10 επανάληψεις. Αν έχουμε ένα σάκο, μπορώ είτε να τον κλινάρω στην ευθεία από τα λουλιά ή να το φέρω στο πλάι κάθε φορά. Και αντίστοιχα, είτε μπορεί να κάνω squat με το σάκο αγκαλιά ή μπροστά, ή να κάνω squat με το σάκο στους ώμους, στο πλάι, όπως έχουμε δείξει και σε παλαιότερο επεισόδιο. Όπως είπαμε, κάθε 3 λεπτά, αν είναι πολύ γρήγορος ο γύρος μου, θα μειώσω το κάθε 3 και θα κάνω κάθε 2, ή αντίστοιχα, κάθε 2,5 είναι πάρα πολύ καλά. Αξεσουάρ. Έχουμε 3 δεκαπεντάρια σε κάθε πόδι. Weighted κατά προτίμηση αν έχουμε κάποιο βάρος, αλλιώς σκέτα, single leg hip thrust. Ερχόμαστε στον πάγκο μας, σε κάποιο διερυψωμένο σημείο. Ανασηκώνουμε το ένα πόδι και εκτελούμε τα hip thrust. 15 με το ένα, μετά στη συνέχεια 15 με το άλλο. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε έλεγχο στην κίνηση, να μην κάνουμε πολύ γρήγορα το κατέβασμα. Με έλεγχο κατεβαίνω όσο πιο κάτω μπορώ, σφίγω καλά κουτούς να ξανανεβώ. Αν θέλω να προσθέσω βάρος, παίρνω ένα μικρό σακιδιάκι, μια σκέτη μπάρα, για να το κάνω λίγο πιο δύσκολο. Τέλος, μπαίνουμε στο mobility, όπου έχουμε να κάνουμε από 1,5 λεπτό Spiderman Lunges, παίρνουμε τη θέση Spiderman και μένουμε εκεί. Μπορώ αν θέλω να πιέζω και λίγο προς τα έξω το γόνατο, μπορώ αν θέλω να στρίψω και λίγο προς τα πάνω, είναι διάφορες άλλες παραλλαγές του Spiderman αυτές. Να καλύψω στον χρόνο λοιπόν 90 δευτερόλεπτα, μετά κάνω το άλλο. Ομοίως μπορώ να πιέζω λίγο προς τα έξω, να στρίψω λίγο προς τα πάνω, να μένω με τον αγώνα κάτω, ό,τι μου αρέσει μένω περισσότερο. Και δεύτερη σκησούλα, 2 λεπτάκια στο κέντρο, Seated Straddle, με τα πόδια ανοιχτά λοιπόν,
Μένω στο κέντρο και πιέζω στον χρόνο αυτό όσο πιο αναπαυτικά νιώθω, όσο θα περνάει η ώρα, θα πηγαίνω και πιο μπροστά. Αυτό είναι το σημερινό πρόγραμμα. Όπως είπαμε, ανάλογα το βάρος που θα έχουμε, θα κριθεί και ο γύρος μου αν θα είναι τρίλεπτος ή αν θα είναι 2 λεπτά ή 2,5. Απολαύστε το, θα το πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!